a dot. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Πώς από εδώ, Μαρούσκα, γιατί δεν μου πες ότι θα έχουμε κόσμο. Ντένι, για όνομα του Θεού, τι χάλια είναι αυτά. Νίκη, θα σε μαλώσω. Ντένι. Όχι, θα σε μαλώσω. Δεν φτάνει που έρχεσαι απρόσκλητο στο σπίτι μιας κυρίας τέτοια ώρα. Α, αλήθεια, τι ώρα είναι. Ντένι, η ώρα είναι δύο. Είμαι εδώ από τις 10. Εάν θυμάσαι καλά, που τι να θυμάσαι δηλαδή στα χάλια που βρίσκεσαι, με είχες καλέσει απόψε για φαγητό. Γι' αυτό έλεγα τι έχω για απόψε, τι έχω για απόψε, Μαρούσκα. Σέρβιρε. Ντένι, το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Μέχρι και περιμένω 4 ολόκληρες ώρες. Γιατί δεν σου κράτησε καλή συντροφιά η Μαρούσκα. Τι να μου κάνει η Μαρούσκα. Α, μην το λες χρυσό μου. Όπως μπορείς να διαβάσεις τα αυτοκόλλητα σε όλους τους τηλεφωνικούς θαλάμους, η Μαρούσκα κρατάει πολύ καλή συντροφιά. Γκασπαζά. Για βανιά Πασβαλιάγιου. Ναι, μόνο σε μένα δεν επιτρέπεις. Ντένι, πού ήσουνα? Ήμουνα με έναν γοητευτικό νεαρό που με ήθελε να δεις πως το είπε. Σαν παιδί, σαν εφήβος, σαν άντρας, δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Και όλα αυτά μαζί κάπου στην κόλαση. Νίκη, πως από εδώ. Ντένι, σε ρώτησα πού ήσουνα. Μα σου είπα, χρυσό μου, ήμουνα με ένα γοητευτικό 25. Ναι, και εγώ ήμουνα με τη Λίντα Ευαγγελίστα. Ναι, και μην τα λες αυτά, ξέρεις ότι ζηλεύω. Καληνύχτα, Ντένι. Ναι, μην εδώ απόψε. Είπα καληνύχτα. Ναι, και μείνε και θα σου δείξω τη φωτογραφία που μου έβγαλες. Το 71 σταμάτα, αλλά και ξέρω πόσο πολύ θέλεις να τη δεις. Καληνύχτα, Ντένι. Ευχαριστώ, χρυσό. Μαρούσκα, έπινες. Νιέθηκα, σπαζά. Τι όχι, χρυσό μου, σαν εμφιαλωτήριο μυρίζεις. Νιέθηκα, σπαζά, για βάμ κλανιούς. Για βάμ κλανιούς τα μούτρα σου. Καληνύχτα, χρυσό μου. Να. Καλά, μωρή, γιατί έφυγες από μέσα πάλι. Να κάνω κι εγώ ένα τσιγάρο, βρε το όλοι μου. Έχω 10 λεπτά τουλάχιστον. Να σου πω, με τον άλλον τι έγινε, τα μάζεις τελικά τα πράγματα. Σόπα, καλά, έχω βάλει μπροστά τα μεγάλα μέσα. Γιατί ήμουν τόσο σίγουρος. Να σου πω, βρε το όλοι. Καλημέρα, χρυσά μου. Είστε καλά, κυρία Ντένι. Χάλια, χρυσά μου, χάλια. Έχω φοβερές ημικρανίες. Παποχάνω τον κόσμο. Και έχω πάρα πολλές έννοιες, πάρα πολλές έννοιες. Και μια φρικτή υποψία ότι καυγάνισα με τον Νικηφόρο. Δεν θυμάμαι γιατί και το χειρότερο. Με πήρε τηλέφωνο η αγάπη και μου είπε ότι φέτος η ομάδα πάει χάλια. Πόσο χάλια δηλαδή? Να φανταστείς, όταν κερδίζουμε κόρνερ, πανηγυρίζουμε. Εσύ, χρυσό μου, τι κάνεις? Εδώ στον αγώνα, κυρία Ντένι, τι να. Με το Θανάση, λέω, τι κάνεις? Αφήστε τον πια αυτό το Θανάση, κυρία Ντένι μου, πάει, μας τελείωσε. Καθόλου δεν θα τον αφήσω. Αφού δεν εκδηλώνεται, κυρία Ντένι μου. Δηλαδή, μετά από τόσα που κάναμε. Σε είδαμε, κύριε Θανάση, σε ερωτευτήκαμε, σε κάναμε να ζηλέψεις. Τσίμπησε, σου στείλαμε σημείωμα. Μας το έχεις 4 μέρες αναπάντητο. Και δεν εκδηλώνεσαι? Ποιος είσαι στο φινάλε, Θανάση Γρότσο? Ναι, του ξηγήθηκα του θείου. Αν δεν κάτσει την αύξηση, Θανάση δεν έχει. Τι να γίνει, τι να γίνει. Τον έχω στο περίμενε. Εσύ είσαι ο Θανάσης Γρότσος. Ιδιοχείρος και αυτοπροσώπος. Χριστέ μου, τι χαυτίο. Ντένι Μαρκορά. Βρίσκε κουνέλια αγκορά. Χάρηκα. Ας το χέρι κάτω. Αυτό το χέρι έχει χαιρετήσει το Γλίξμπουργκ. Ωραία, δώσ' μου το άλλο. Πρόσεξε, μη σου δώσω καμιά σφαλιάρα και χρειαστούν 10 χειρούργοι για να σε ράψουνε. Παρντών. Πες μου, βρε κάθαρμα, γιατί του φέρεσαι έτσι? Δεν εννόησε. Δεν εννόησες. Για εκείνο το καημένο, λέω, που το έχεις τόσες μέρες, το περίμενε. Αχ, τώρα μπήκα στο φούρνο. Ωραία, χρύε, πες μου, δεν έχεις τόσο δα αίσθημα μέσα σου? Τι αίσθημα, μαντάμ, τι αίσθημα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Α, είσαι και επαγγελματίας, ε. Σε τι βούρκο έπεσες, αγόρι μου? Όχι και βούρκος, μαντάμ. Ωραία, Παναθεμά, σε ήθελα να ξέρω. Τι σου βρήκε και σε θέλει τόσο πολύ?
Θανάσης, με το όνομα. Όλη η αγορά έχει να το λέει. Διαθέτω μεγάλα προσόντα. Θα τα διαθέτεις. Εγώ δεν τα βλέπω βέβαια, αλλά για να το λέει η αγορά... Για να γίνω κατανοητός... Από μακριά. Άκουσε, Μανταμίτσα. Εγώ από όπου κι αν πέρασα, μετά βγάζανε μπλούζες. I love Τανάσης. Πάρ' τα λεμίστα κροστάω. Τανάσης. Θεία Παύλαινα. Εδώ θα μαλώσουμε. Που έπεσες, αγόρι μου. Στον καλύτερο της αγοράς. Για να γίνω λεπτομέρης. Δεν χρειάζονται οι λεπτομέρειες. Ναι, αλλά στη λεπτομέρεια φαίνεται η διαφορά από τους άλλους. Χριστέ μου, δεν υπάρχει και κανένα ξύλο να χτυπήσω το κεφάλι μου. Ρε μπανάλτη, είπε, για να κατέβω στο επίπεδό σου. Αφού δεν θες να είσαι μαζί του, γιατί δεν του το λες καθαρά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα για να είμαι μαζί του. Αλλά αφού δεν πληρώνει καλά. Απληρώνεσαι κιόλα. Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι. Τι στο τζάμπα. Βρε τσούλε. Δεν έχεις καρδιά. Άκουσε, Μανταμίτσα. Εμένα το ενδιαφέρον μου βρίσκεται πιο χαμηλά. Πρόσεξε τα λόγια σου. Μιλάς σε μια κυρία. Στο στομάχι εννοούσα. Και τι θα κάνει αυτός βρε τώρα στην κατάσταση που τον έχεις φέρει. Και τι θα κάνει, θα βρει κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά του. Και επειδή είμαι μεγάλη καρδιά, θα του συστήσω έναν κολλητό μου να βολευτεί. Γρόσος δεν είναι, αλλά... Χριστέ μου, την καρέκλα να σοριαστώ. Βρε προαγωγέ. Ε, όχι και προαγωγός, μια εκδούλευση για να μην κρατάει παράπονο. Να δώσουμε και καμιά δουλίτσα σε κανένα φίλο. Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και το ευγιά μαζί μου. Εγώ του εξηγήθηκα. Εάν δεν δώσει την αύξηση... Ποια αύξηση? Για το 30% δεν μιλάμε. Για τον Τόλι μιλάμε. Ποιον Τόλι? Τον Τόλι Βοσκόπουλο. Α, εγώ με τον Βοσκόπουλο δεν έχω παρτίδες. Δεν ξέρει τίποτα, έτσι λέει. Δηλαδή του τα είπατε όλα? Με το νι και με το σίγμα. Αλήθεια, γιατί κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για το φωνικό? Δεν καταλαβαίνετε τώρα, κυρία Ντένι μου. Όχι, δεν καταλαβαίνω, για πες μου. Θέλει να το κρατάει κρυφό. Τι κρυφό, χρυσό μου. Εδώ έχετε γίνει ένθετος της Κυριακάτικες. Μα είναι παντρεμένος. Παντρεμένος. Εντελώς. Πάμε τώρα για τη Μαρίνα βγαίνει. Δεν μου λες, Απόστολε. Παντρεύονται και οι γκέι. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένι μου. Οι μισοί γκέι είναι παντρεμένοι. Τι μου λες. Για να μην σας πω και το αντίθετο. Πάντως, Απόστολε, εγώ την αμαρτία μου θα στην πω. Νομίζω ότι ενδιαφέρεται. Το ίδιο νομίζω κι εγώ. Πάμε τώρα για τη βγαίνει. Και αυτά που κάνει όλα τάχα τον αδιάφορο, τα κάνει ακριβώς επειδή ενδιαφέρεται. Τώρα ησύχασα. Πάμε για τη βγαίνει, κυρία Ντένι μου. Μισό λεπτό. Δηλαδή, κυρία Ντένι μου, εσείς πιστεύετε ότι όταν κάποιος το παίζει τάχα μου αδιάφορος, ενδιαφέρεται? Όχι μόνο ενδιαφέρεται. Είναι τρελά ερωτευμένος. Ναι. Σημασία δε μου δίνεις και τρελαίνεσαι. Παριστάνεις ό,τι πίνεις, αλλά φαίνεσαι. Κι όταν βλέπω εγώ το στυλ, αυτό τα διάφορο, βρε καλό σε λέω, το πάθος το παραφορώ. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύω. Με τα βρεμένα και τα σιδέρωτα της αλήθειας θα βγαίνουμε έξω. Λοιπόν, άντε, εγώ να φεύγω, ε. Καληνύχτα σας. Πάω για την ολονυχτία. Πολύ ολονυχτά στα τελευταία βράδια, Φλόρα. Πρόσεξε, γιατί θα κόψεις. Να μην πάω στο Αβακούμ του προφήτου και μυρώπης της μάρτυρος. Τι θα πει ο Παπαγιώργη? Άντε, καληνύχτα σας. Στο καλό, Φλόρα, στο καλό. Και βοήθειά σου. Επίσης, επίσης. Πού εξαφανίζονται αυτή τα βράδια? Ξέρω. Α, αλήθεια, με το σημείωμα δεν με ρώτησες τι έγινε. Δεν θα ασχολούμαστε και όλη την ώρα με το σημείωμα του Πέτρου. Τι έγινε? Το πήγα τελικά στο γραφολόγο. Σε δύο μέρες θα έχουμε απάντηση. Α, μπράβο, μακάρι. Θέλω να πω μακάρι για το παιδί, γιατί το έχει φάει αγωνία. Μάλιστα. Με την καινούργια σου μαθήτρια, πώς θα πας? Πώς θα πάμε, ρε, την αγνώ. Σημασία δε μου δίνεις και απευθύνεσαι. Συνεχώς το διπλανό μου στόχος γίνεσαι. Κι όταν βλέπω εγώ παιδί μου αυτή τη κίνηση, βρε καλώς τη λέω τη νέα τη συγκίνηση. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα, κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω με τα
κοτόπουλο το έχω στο φούρνο, σαλάτα είναι στο ψυγείο, θέλει αλάτι, το κρασί είναι παγωμένο, δεν με χρειάζεσαι άλλο, εγώ να πηγαίνω. Καληνύχτα σας. Πού πας πάλι? Να προσκυνήσω τη χάρη του. Καληνύχτα, Φλόρα, και χαιρετισμού στον Παπαγιώργη. Θα του πω, θα χαρεί πολύ. Η Παρθένο σήμερα των υπερούσιων τη νύχτη. Και γη στο σπίλεον το απροσίτος προσώπη. Ελένα, πάω στο παράθυρο του μπάνιου. Μα έφερε τι απαντήσει του τραγουλού. Μισό λεπτό, θέλω να δω που πάει. Έρχομαι κι εγώ. Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φέρι. Φώτα και σουξέ κι η πόλη διψασμένη για φώτα και σουξέ. Αμαζόνα η Φλόρα! Είναι που πάει στην εκκλησιά και προσκυνάει. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει. Δεν βρίσκει αυτό από την Φλόρα. Εγώ όλα τα περιμένω σε αυτή τη ζωή, δεν με ξαφνιάζει τίποτα πια. Ναι. Δεν μου είπε τι έγινε με το σημείωμα. Α, λοιπόν, ο γραφολόγος είναι σαφής. Το άτομο που έχει γράψει το σημείωμα είναι δεξιόχειρη. Α, μάλιστα. Έχει έντονη επαγγελματική ζωή. Μάλιστα. Χαλαρές ηθικές αντιστάσεις. Μάλιστα. Αυξημένη λίμνο. Μάλιστα. Ανωτάτη μόρφωση. Μάλιστα. Δεν έχει βγάλει τις αμυγδαλές του στο 16. Μάλιστα. Και είναι γκέι. Τι πράγμα? Τολί! Τολί! Έλα. Σε ζητάει ο Θανάσης ο Γρόσος στο κοντρόλ. Οχ. Καλημέρα! Καλημέρα, μα πού σκαταχάθηκε? Α, είχαμε πάει εκεί πέρα στο αυθαίρετο να βάλουμε τα πορτοπαράθυρα. Γιατί ξέρεις, εκείνη η κουρελού στο λαιμό μου καθότανε. Και τα βάλατε? Τα βάλαμε, αλλά μας βγήκε το λάδι. Δουλεύαμε, βλέπεις, όλη νύχτα, είναι καϊμπάτσι. Mm. Εσύ? Τι εγώ, μωρή, εγώ εδώ ριζωμένη μέρα νύχτα. Αλήθεια, μωρή, δεν μου λες? Με εκείνο το ραβασάκι που είχαν στείλει στο δικό σου, τι έγινε? Πήγε στη σχολή, τη βρήκε στη λεγάμενη? Πήγα και στη σχολή και παντού πήγα, αλλά τζίφος, μωρή. Λες να μην ήταν γυναίκα και να κάναμε λάθος. Και τι να ήταν? Ξέρω εγώ, κάνας την κιντάγκα. Α, μωρή, εσύ που έβγαλες πια όλους τους άντρες λαφίνες. Δεν μου λες, ρε Τολάκη. Να σου πω, Θανάση μου, να σου πω. Δεν μου ρίχνεις μια μεταφρασούλα σε αυτά που μου είπε η άλλη, η Τρελέγκο, η Αγκορά, η Μαντάμ Πουρί? Να στηρίξω, Θανάση μου, να στηρίξω. Κοίτα, καταρχάς, εγώ είχα κάτι καούρες στο μάχη. Εντάξει, εντάξει, ξέρω ότι ο χώρος δεν κάνει να λέγονται τέτοια πράγματα. Μας ακούν και οι μονταζιέρες, δεν κάνει. Συμφωνώ, Θανάση μου, συμφωνώ. Θα πάμε σαν καλά παιδάκια το βράδυ σε ένα μπαράκι που ξέρω εγώ κάτω στο μικρό λίμανο. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Χαμηλά φώτα, κεράκια. Βάζει και ωραία μουσική. Άμπα. Άμπα, στο Θανάση μου, άστο. Δεν λένε όχι στο Θανάση? Ναι, Θανάση μου, ναι. Ωραία, θα πάμε και θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Έτσι το λύνω. Εδώ είσαι, μωρή. Τι έγινε, καλέ? Καλά, δεν μπορώ να φανταστείς τι έγινε. Άμα σου πω, θα φύγεις. Μου την έπεσε ο Θανάσης. Ποιος Θανάσης? Ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Ποιος Θανάσης? Μπορεί ο Θανάσης ο Γρόσος. Πάει στο διάλογο και. Με κάλεσε να βγούμε date απόψε σε ένα μπαράκι στο μικρολίμανο και να ακούσουμε, λέει, άμπα. Με τον άλλον τι γίνεται, τόλη μου, γιατί εσύ. Εντάξει, καλά βολεύτηκες, βρήκες άντρα. Έλα. Με μένα και αυτό το μαμούχαλο. Αχ, που να δεις, το έχει καταλάβει και το κάνει επίτηδες. Με κρατάει σε απόσταση για να με τρέχει. Καλά, μωρή, και εσύ γιατί δεν του το δείχνεις ευθέως να τελειώνουμε? Αυτό θα κάνω, τόλη μου, να σε φιλήσω. Να σου πω, μπας και έχεις κανένα δίσκο τον άμπα. Και μην ξεχνάτε ότι το θέατρο είναι μια απάτη. Γιατί έχει σαν στόχο τη συγκίνηση. Και η συγκίνηση μας εξαπατά. Αυτή είναι άλλωστε και η βασική της αξία. 10 λεπτά διάλειμμα. Μ' αρέσει αυτή η σχολή γιατί τη σπάω στους καφέδες. Αυτό είναι το καλύτερο. Κυρία καθηγητά. Ναι. Ξέρετε, τον τελευταίο καιρό έχω αρχίσει να διαβάζω.
Ναι. Μάλιστα. Με λίγη αντιβίωση των 500 θα σας περάσει. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι πρέπει να διαβάζω. Ακούστε, δεσποινής μου, στην κατάστασή σας και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να διαβάζετε, καλό θα σας κάνει. Όχι, το λέω επειδή ένας φίλος μου ο Τόλης μου χάρισε ένα βιβλίο που λέγεται «Εμφιολογήματα διασύμων ανδρών». Και ήθελα να σας ρωτήσω αν πρέπει να το διαβάζω. Σας είπα, δεσποινής μου, ό,τι και να διαβάζετε. Να σας διαβάσω κανένα δύο. Μπορώ να τα αποφύγω. Όχι. Λοιπόν, η εργασία δεν είναι προορισμένη για τον άνθρωπο. Απόδειξη πως τον κουράζει. Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να σκεφτούν. Αυτό κάνουν άλλωστε. Μάλιστα, μάλιστα. Όταν σας δει κάποιος, σας ερωτεύεται. Όταν σας ερωτευτεί, πού μπορεί να σας βρει. Αχα. Το μεγάλο μυστικό μου, φύλαξε το λίγο ακόμα. Λυπημένη μου καρδιά, φύλαξε το άλλη μια μέρα. Κράτα το άλλη μια βραδιά, φύλαξε το. Κράτησε με, μην το πω, μια κι αυτός δεν μ' αγαπάει, τύπου εγώ τον αγαπώ. Ψοφοκριάκι του σήμερα, εμείς με ένα ζεστό χαμόγελο θα σκρατήσουμε συντροφιά με διάφορες προτάσεις για τις γιορτές που καταφτάνουν ολοσχερός και πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Έτσι δεν είναι, μάρα μου? Έτσι, έτσι. Μην τα αφήνετε όλα την τελευταία στιγμή. Τι θα μας πει σήμερα, θα μας τύχει τις γιορτές? Όχι, όχι. Σήμερα θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρεται στις σχέσεις των ζωδίων στον ερωτικό τομέα. Και από ό,τι μου έλεγε ο ταξιτζής που με έφερνε, ένα πάρα πολύ καλό παιδί από το Κατάκολο. Γεια σου, Μάνο. Γεια! Έχει ακούσει ότι αρέσει το αφιέρωμα αυτό πάρα πολύ. Φυσικά και αρέσει. Όλοι θέλουν να ξέρουν που βαδίζουμε στον ερωτικό τομέα. Λοιπόν, αρχίζουμε με τους άνδρες σταύρους που θα συναντήσουν στη ζωή τους μια γυναίκα κρυό. Καλά, μωρή καρφιά έχει ο καναπές. Τράβα, μωρή στέση μου, βγάλει κανένα γενικό άλλο και ψαχνόμαστε. Το κανόνισα με τον Αντών, θα δείχνει μόνο τη μάρα. Ναι, όπως το έχεις κανονίσει και την άλλη φορά και ψαχνόταν η μέση Ελληνίδα νοικοκυρά να δει τη δουλειά και ο Προμηθέας δεσμό της στα μπούτια σου. Όχι, αυτή τη φορά το τακτοποίησα. Δέχτηκα να βγω μαζί το Σάββατο. Να, μαλάκα. Δεν μου λες, Βρετόλη μου, γιατί δεν πρόλαβα να τα καταφέρεις πέρας. Γιατί αυτού του καψερού του Προμηθέως ο γύψ του έφαγε τα έντερα, την κοιλιά και τη σκοταριά. Γιατί τον πέρασε για πατατζίδικο. Τράβα, μωρή στη θέση σου. Πρέπει να πάρω τον άλλο τηλέφωνο να δώνει στη σχολή. Να σου πω, δεν κάνουμε δουλειά με τον άλλο, ασχολούμαστε συνέχεια. Παιδί μου, είχαμε εξελίξεις. Άντε καλέ, γι' αυτό η Αναστάτου στο χρηματιστήριο. Καλέ, εσύ δεν μου πεις να του δείξω σαφώς ότι εγώ του στείλα το σημείωμα. Και. Και τι το έδειξα. Και. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έκανε. Μπορώ, σε χαστούκησε. Όχι, παιδί μου. Γούρλωσε τις αγριωματάρες του, κατακοκκίνησε, κατάφυγε τη γλώσσα του, όλα τα έπαθε. Πρόσεχταν, μωρή, το Χριστιανό και είναι και σε ηλικία εμφράγματος. Και λίγο μια θεά σαν και εμένα να του δείχνει απ' έξω απ' έξω τον γουστάρι το όντι. Ώστε έτσι, τον γουστάρι στο όντι. Όχι και τον γουστάρι, απλώς θέλω λίγο να τον τρέξω. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone.
καλά, ε. Τούρμπο τον έκανα. Α, το δόλιο. Να μην το λυπάσαι καθόλου. Ξέρεις τι τραβάω εγώ εκεί μέσα από δάφτωνε. Τι σνομπάρισμα τρώω στα μούτρα. Και δεν μου δίνει και μια σκηνή να παίξω έτσι. 2,5 μήνες είμαι εκεί μέσα. Και δεν μου λες τώρα σε τι κατάσταση τον άφησες. Τον έχω στους 50 βαθμούς να σιγοψύνεται. Και μόλις ροδίσει, τσαφ, θα ανάψω και τον γκριλ. Θα τον εκάψεις, μωρή. Αυτό θέλω, τον εκάψω ζωντανό. Και δεν μου λες τώρα, συγγνώμη για να καταλάβω. Το λέω. Καλά, θα σπάσουμε πλάκα. Είναι μία πίσω σου δεξιά. Μη γυρνάς, μωρή. Μωρή. Σε έχει φάει με τα μάτια της. Φάτε μάτια ψάρια. Τι λέγαμε. Καλά, ε. Σε λίγο θα ακούει η Μαρίνα και θα τρέχει. Μωρή, είσαι σίγουρη ότι όλα αυτά δεν είναι αυτό από το αυτό σου το... Τι λες, αγάπη μου, έχεις δει άνθρωπο να διαβάζει βιβλίο ανάποδα. Ναι, εσένα. Εκτός από μένα το έκανε και αυτό στον κοίταγα. Και τα είχε χάσει. Ω, καλέ, αυτή απέναντι σου χαμογελάει. Άστι να χαμογελάει. Κάτι θα θέλει. Ούκαν λάβει παρά του μη έχοντος. Καλησπέρα, μωρά μου. Τι κάνετε? Εδώ τα λέγαμε. Τι σου έχω για απόψε? Τη λίμνη των Κύκνων. Τη λίμνη των Κύκνων. Την ξέρεις εσύ, μωρή, τη λίμνη των Κύκνων? Ναι, καλέ, του Αλέξη Κοστάλα, δεν είναι? Για αποτέλειωσέ με. Δεν την είχε παίξει μια φορά στην ΕΡΤ να δεις πότε ήτανε? Τότε που παίξανε και την Κάρμεν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, θέλω να την ακούσει με προσοχή, γιατί την άλλη εβδομάδα θα πάμε στη Λυρική και θέλω να είσαι λίγο προετοιμασμένη. Ναι, ναι. Καλή αυτή απέναντι, μικρή σου γνέφη. Τι είναι αυτό? Φίκος Μπέντζαμιν, δεν βλέπεις τι είναι αυτό? Μουσακά είναι, αγάπη μου. Κοίτα, ανάγκη να φτιάξεις το μουσακά με μελιζάνες. Με τι θέλεις να το φτιάξω το μουσακά, με γάβρο? Να συχτηρού το να φάει κανείς μπορεί εδώ μέσα. Μια χαρά είναι ο μουσακάς, αγάπη μου. Άστον, άστον! Αν δεν σ' αρέσει, ρε, να πάω να φαρμακώσει τον Ευαγγελισμό. Σερβίρουν ριζόγαλο αυτή την ώρα. Άρρωστε, άρρωστε! Πω, τι νεύρα είναι αυτά! Ανάποδος άνθρωπος, παιδί μου, ήταν που ήταν εδώ και 2 μέρες, έχει παραγίνει! Εδώ και 2 μέρες. Ναι, δεν θέλει ρύζι με νερό, θέλει νερό με ρύζι. Λες να είναι τίποτα στη σχολή. Μπα, έτσι να πάνε κάθε καημένη, στριμμένο άντερο. Αλλά δεν φταίει αυτό. Τι περιμένεις από ένα παιδί που μεγαλώνει με μια μάνα, σαν την εξαποδό, Θεέ μου, σχώρα με. Περιμένεις χαΐρι. Να δεις, θα σ' αρέσει πολύ η όπερα. Ου, θα τρελαθεί και θα μας ζητάει κάθε μέρα. Εγώ δεν ξέρω. Από πολύ μικρή έβλεπα όπερα. Από πόσο μικρή δηλαδή? Ένα φανταστής ήξερα τον κουρέα της Σεβίλης από τότε που πήγαινε στη σχολή Αμαράνδου. Τι μου λέτε? Και χθες με την Ινέτα ήμουνα στη Λυρική. Τι ακούσατε? Πολλά. Η Βαρζοπούλου τελικά χώρισε με τον Γουνέμπορα. Η Κοσμίδου απέλασε τη Φιλιππινέζα της επειδή της έκαψε τη Ρενάρ και ο Παντελέων έπιασε τη Μαντελένα στο κρεβάτι με τον Ανιψιό. Κυρία Ντένι μου, δεν σας ρώτησα αυτό. Σας ρώτησα τι παράσταση είδατε. Αν δεν θυμάμαι, στο τέλος πήγαμε. Καλησπέρα, κυρία Μαρκορά. Να τη λέγαμε, Μαρίνα Χρυσό μου. Αυτό νόμιζα θα μ' αρέσει. Το λιτρομάρα σου. Αυτό είναι του κοριτσιού απέναντι. Δεν θα τα πάμε καλά. Άντε, βρε, ποιος τη χάρη σου. Δεν γίνεται, θα πάω να της μιλήσω. Τι θα της πεις δηλαδή? Να της εξηγήσω και πέρα να τελειώνουμε. Με τρόπο, το όλοι με τρόπο. Έννοια σου, ξέρω. Γεια. Γεια. Να σου πω. Αυτός εκεί πέρα σ' αρέσει? Ναι. Και εμένα. Άντε, γεια μας. Αλήθεια, Χρυσό μου, δεν μου πες. Με εκείνον τον άχρηστο, το γιο μου. Πώς τα πάτε στη σχολή? Χάλια, χάλια, χάλια. Τα ακούς, Άβα, είσαι χάλια. Γεια σένα, τελεφώτια. Δεν φταίω εγώ. Είναι που δεν είχα το κατάλληλο αναγεννησιακό κουστούμι, καταλάβατε. Το κουστούμι σε μάρανε, τρομάρα σου. Το είπαμε. Ο Πετρούκιος δεν τρέμει μπροστά στην αγριάδα της Κατερίνας. Παριστάνει ότι τρέμει. Μα δεν καταλάβατε καλά. Εγώ δεν τρέμω ως Πετρούκιος. Εγώ τρέμω ως Φώτης, γιατί η αγαπητή Χριστό συνάδελφος είναι πάρα πολύ άγρια. Έλα, έλα στις άγριες, Καραγιώζη. Καλή αλήθεια, λέω. Εγώ απέναντι μου δεν έχω την Κατερίνα του Σέξπιρ. Εγώ έχω το σουκλάκο. Σου χώσω κανένα μπουκέτα, σου πω εγώ. Τα βλέπετε, κινδυνεύω. Λοιπόν. 5 λεπτά διάλειμμα να συγκεντρωθείτε και το συνεχίζουμε μετά. Κύριε καθηγητά! Ναι. Μπορώ να σας μιλήσω? Δεν έχω χρόνο να δεσποινήσω. Στο μάθημα, στο μάθημα. Μα από χθες προσπαθώ να σας μιλήσω και όλο μου αποφεύγετε. Η ιδέα σας δεσποινήσει, η ιδέα σας. Δημήτρη, έρχεσαι λίγο που σε θέλω. Κάτσε εκεί, κύριε καθηγητά! Τι θέλετε πάλι! Μα δεν πηγαίνω, έρχεστε. Μου έχετε φέρει ναυτία. Θέλω να σας πω. Ορίστε, σας ακούω. Τι θέλετε να μου πείτε? Δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω. Όχι, δεσποινήσει, δεν ξέρω τι θέλετε να μου πείτε. Άστε, δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω. Πείτε μου τι είστε τα κομμάτια θέλετε. Θέλω να με. Χαίρετε.
Να με καταλάβετε, κύριε καθηγητά. Μα τι φανταστήκατε. Θέλω να με καταλάβετε εμένα και τον πόνο μου και να μου δώσετε επιτέλους ένα κομμάτι που με έχετε σαν το δουλικό εδώ μέσα. Και σου δώσε κομμάτι. Τι κομμάτι, καλέ, αυτός παρά λίγο να μου ρίξει φάσκελο. Καλά, έχει πάθει λαλά το παλικάρι. Μαζί σου, Τόλι μου, μαζί σου. Αλλά γιατί δεν εκδηλώνεται να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ, μορφή Λενάδα, τι να σου πω κι εγώ. Αχ, είσαστε κι εσείς οι άντρες μου, αδελφάκι μου, μυστήρια τρένα. Από πουθενά κανείς δεν μπορεί να σας πιάσει. Α, μην το λες αυτό. Στους άντρες αρέσουν τα απλά πράγματα στη ζωή. Όπως. Όπως οι άλλοι άντρες. Μα να του ζητάω, βρε Τόλι μου, ένα τηλεμαραθώνιο και να μην τον δίνει και να τον δίνει πάλι στην άλλη. Τι παραπάνω έχει δηλαδή η άλλη από μένα. Χρόνια. Πώς το έπαθες και μαζεύτηκες από τις 10? Είχα κάτι πονάκια. Έχει τίποτα να φάμε? Ναι, φρεσκότατες κονσέρβες. Ε, σκορβούτο θα πάθουμε εδώ μέσα τελικά. Καλέ, ξελιγωθήκαμε. Μωρή, τι γίνεται με αυτόν? Μωρή, ποιος τον χέζει αυτόν? Με τον άλλον, πες μου, τι γίνεται. Εγώ, μωρή, θα σου πω τι γίνεται με τον άλλον. Πάντως, αύριο του έχω ετοιμάσει μία εκπληξούλα. Θα φύγει τρέχοντας. Και τώρα να μας διαβάσει την πάροδο ο Ντίνος. Ανοίξτε όλη τα βιβλία σας στη σελίδα 18. Στη σελίδα 18 με στο μπλε βιβλίο σου το λέω σ' αγαπώ και το ξέρουν κι άλλοι δυο. Κι άλλοι δυο μέσα στο σχολείο. Στη σελίδα 18 σε έχω ζωγραφίσει σαν λουλούδι με φτερά, σαν τραγούδι του νοτιά. Του νοτιά και σαν κυπαρίσι. Να φύγουμε. Και πού να πάμε δηλαδή? Δεν ξέρω, οπουδήποτε. Να πάμε κάπου να ξεκουραστούμε. Ελλάδα, ξέρω εγώ, μέσα, έξω, μακριά, κοντά, όπου να είναι. Αρκεί να φύγουμε. Μα τι έβγαινε στα καλά καθούμενα? Δεν ξέρω, πνίγομαι. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Να φύγουμε. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Να φύγουμε μακριά από την Αθήνα. Να πάμε έτσι ένα μακρινό ταξίδι να χαλαρώσουμε. Αχ, ναι, βρε παιδιά. Ας πάμε ένα ταξιδάκι. Να πω κι εγώ λίγο από αυτόν εδώ τον τάφο. Και καλά, βρε αγάπη μου. Πες ότι εγώ με το γραφείο τα κουτσοβολεύω. Μπράβο, αγάπη μου. Λέμε τώρα. Εσύ με τη σχολή τι θα κάνεις? Θα την κλείσουμε. Δεν ξέρω, θα. Εξάλλου εξαιτίας της σχολής που θέλω να φύγω, κατάλαβες? Όχι. Εδώ στις να καταλάβει. Βρε παιδί μου. Η σχολή είναι που με έχει κουράσει. Έχει αδειάσει το μυαλό μου, πώς το λένε. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα ταξίδι. Στην Κένια! Να πάμε στην Κένια! Όπως το Αφρικά. Στην Κένια! Ναι, στην Κένια. Η ζούγκλα, το σαφάρι. Οι ελέφαντες, ο Σταύρος Ζαλμάς. Στην Κένια! Μπράβο, Φλόρα! Εστάσου, βρε Κωνσταντίνε μου, πού θα τρέχουμε τώρα στην άκρη του κόσμου? Μα έχω πρόβλημα, παιδί μου, δεν το καταλαβαίνεις. Θέλω ανανέωση, θέλω καινούργιες εικόνες. Θέλω Κένια. Δεν θέλει, παιδί μου, Αφρική. Έχω και Ευρώπη. Να πάμε στη Βαρκελόνη, όπως το λόγο τιμής. Στη Βαρκελόνη, βέβαια, πώς το σκέφτηκα. Αχ, Βαρκελόνη. Οι ταυρομαχίες, τα φλαμέγκο, οι Ισπανοί, ο Άλκης Κούρκουλος. Σε κάτι πιο κοντινό τι έχετε? Τι έχουμε, Φλόρα? Έχουμε Ρώμη. Α, ναι, στη Ρώμη. Όπως η Αναστασία. Ναι, να πάμε στη Ρώμη όπως την Αναστασία. Αχ, Ρώμα. Τα συντριβάνια, το Κολοσσέο, οι καρβονάρες, ο Πάπας. Είναι το ολικάκι. Τώρα γιατί γίνεσαι παθής. Σου έχουμε τόσες εναλλακτικές. Κένια. Όπως το Αφρικά. Βαρκελόνη. Όπως το λόγο τιμή. Ρώμη. Όπως η Αναστασία. Τι να σου πω, βρε αγάπη μου, ας το παιδέψουμε λίγο, μην βιαζόμαστε. Ας δούμε που πήγαν και τα υπόλοιπα σύριαλ του Μέγκα. Πού πήγαν, Φλόρα? Σήμερα προσφέρεται για δουλειά στο σπίτι και για δουλειά. Κύριε μου, με σένα θα σε δει και καθόλου το πλατό. Αφού αυτή λέει, δεν ζω, διάσε με να κάνω κανένα τσιγάρο. Ας τις μαλακίες, μπορεί που διαβάζεις και. Σήμερα θα είστε... Πάλι μωρή ο Προμηθέας. Τι να κάνω, βρε Τόλι μου, αφού δεν προλαβαίνω. Αχ, και θα συγκινηθεί κιόλας, δεν τράβηξε κι αυτός. Και τι τραβάει ακόμα, γλίτωσε από τους γυπαϊτούς ο άνθρωπος για να πέσει τα χέρια σου. Άντε τράβω τώρα μέσα. Μόλις τελειώσει θα πάω. Σταύρος, για μένα λέει. Πώς δεν το σκεφτήκαμε, βρε Τόλι μου? Ποιο, βρε Μαρίνα μου? Αυτός, τη ζώδια. Ποιος αυτός, παιδί μου? Ο Μαρκοράς, παιδί μου, θέλει να ξέρει αν ταιριάζει τα ζώδιά μας. Ύστερα μου λες εμένα. Ότι είναι εξαγκώστη λαμαρίνα, κακό μοίρα μου. Βε, ας τη σάχλεις και πες μου τη ζώδια είναι. Και πού να ξέρω εγώ, καλέ. Εσύ όλα το ξέρεις. Αυτό μου διαβγεί για τέτρα βράμε. Πρέπει να μάθουμε τη ζώδια είναι. Πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος? Πώς ήρθε? Εμένα? Εγώ εξαπαλώνω νύχο ρωτάω, επειδή μου είχατε πει να του κάνω ένα δωράκι έτσι για να τον καλοπιάσω. Και επειδή δεν ήθελα να το κάνω στα κουτουρού, είπα να το κάνω εξαφορμής των γενεθλίων του. Μπράβο, Χρυσό μου. Πολύ καλά το σκέφτηκες. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Πότε γεννήθηκε? Δεν θυμάμαι. Πάνε και τόσα χρόνια. Κάντε μια προσπάθεια. Λοιπόν, ήταν πριν φύγουμε με τον Μαρκορά στην Κουρσεβίλ της Σαβοίας ή μετά που γυρίσαμε από τη Μάλτα με τον Σπύρο Μίλιο? Εμένα ρωτάτε?
Πάντως για τη μέρα είμαι σίγουρη. Η Τετάρτη ήταν ή Σάββατο. Είμαστε καλεσμένοι, θυμάμαι, στους Παπαϊωάννους, στο σαλέ του στην Ελβετία. Ήταν και Πετροπουλέη εκεί, η Καστριώτη Χείρα τότε, η Νινέτα δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Και ο Νικηφόρος Ίκαρος τότε, στην ηλικία σου. Αλήθεια, πόσο χρόνο είσαι? 26. Χριστέ μου, υπάρχουν ακόμα τέτοιες ηλικίες? Λοιπόν, εκεί που τρώγαμε ένα σολομό που είχε φέρει ο λαιμός, μου έρχεται μια θολούρα, μια ζαλάδα, ένα να χάνω τον κόσμο, κάτι πόνι. Ήταν η πρώτη πόνη της Γιάννας? Όχι, ήταν ο κορσές που με στένευε. Αχ, κυρία Ντένι μου, δεν με βοηθάτε, δεν με βοηθάτε. Προσπαθώ, Χρυσό μου, προσπαθώ. Πάντως σε ταξίδι τον γέννησα. Γιατί εγώ με τον Μαρκορά ταξιδεύαμε πολύ συχνά. Και με τον Νικηφόρο, δεν λέω, ταξιδεύουμε. Πάντα φιλικά εννοείται. Να, πέρσι πήγαμε ταξίδι το γύρο του κόσμου. Και φέτος? Φέτος λέμε να πάμε κάπου αλλού. Τι σου ήρθε, μωρή, συγκέβαψε στο μαλλί κόκκινο? Αφού θα φύγουμε στην Ευρώπη, παιδί μου. Το κόκκινο κάνει πιο ευρωπαϊκό. Το ξανθό κάνει ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά το ξανθό είναι πουτανόχρωμα. Μη με συγχύζεις τώρα πρωί-πρωί. Άντε, τρέχα να ανοίξεις. Τώρα. Καλημέρα, Χρυσό μου. Τι άλλα νέα? Περάστε. Καλημέρα, Φλωρός. Καλώς την. Τι νέα από τον κάτω κόσμο? Τα ίδια, Χρυσό μου, σε περιμένουνε. Θα σου φέρνα τώρα το αντικολλητικό στο κεφάλι, αλλά είχε χάρη που φοβάμαι την αρχαιολογική υπηρεσία. Μέρια σε, Φλωράνς. Φοβάς? Θέλω κάτι να βρω. Για λέγε. Κοίταξε να δεις, Φλωράνς, επειδή ετοιμάζω μια λίστα δώρων, θέλω να μάθω πότε ακριβώς έχει τα γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος. Τι λες, μωρή, Τούρκα μάνα! Δεν ξέρεις πότε γεννήθηκε το παιδί σου? Πώς ξέρω. Απλώς δεν θυμάμαι μέρα, μήνα και χρονιά. Φτού σου, μωρή, χαλάω και το σάλιο μου. Η μάνα να μην θυμάται πότε γέννησε το παιδί της. Ας μη στεκόμαστε στα ευτελή, Φλωράνς. Σημασία έχει ότι στάθηκα καλή μάνα για το παιδί μου. Τι καλή μάνα στάθηκες, μωρή, τι καλή μάνα? Που όταν το ρωτάγανε το παιδί όταν ήταν μικρό τι ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, εκείνο έλεγε πως ήθελε να γίνει ορφανό. Ναι, θυμάσαι, και μετά έλεγε ότι θέλει να γίνει μοδίστρα. Τι γελάς, μωρή, τι γελάς? Όταν πηγαίνετε ταξίδι το πλακώνετε στα υπνοστεντών για να βολτάρετε εσείς ελεύθερα. Αφού ξύπναγε το πρωί, τι να έκανα? Πάρ' τα, μωρή άχρηστη, να μην στα χρωστάω. Γι' αυτό ήταν χαμένο το μάτι του παιδιού μέχρι τα 12 και μας πέραν από το Μωραΐτ και μας λέγανε «Ελάτε να πάρτε το πρεζόνι σας». Α, γι' αυτό λοιπόν όταν πήγαινα στις σχολικές εορτές και με βάζανε να καθίσω πρώτη θέση, έμενε όλη η σειρά άδεια. Φύγε, μωρή, φύγε να μην σε βλέπω και τα θυμάμαι και θα μου φύγει η βαφή. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Φλωράνς. Πάντως εγώ στα δύσκολα του συμπαραστάθηκα του παιδιού μου. Ωραία συμπαράσταση. Που τότε έχεις από τα έξι του το παιδί στους ψυχαναλυτές. Οι άλλοι αλλάζαν κουβερνάντες και εμείς αλλάζαμε ψυχαναλυτές. 8 ψυχαναλυτές άλλαξε το παιδί μου μέχρι τα 13 του. Ναι, μου κόστησε λίγο παραπάνω, αλλά τελικά το σώσαμε το παιδί. Εσένα να δούμε ποιος θα σε σώσει, μωρή. Τι ψυχή θα παραδώσει το Θεό? Τη δική σου, ελπίζω. Φύγε, μωρή, φύγε, είπα! Όχι, δεν φεύγω. Αν δεν μου πεις πότε γεννήθηκε. 24 Σεπτεμβρίου του 57. 57. Δηλαδή, εγώ πόσο είμαι? Μη σου πω και σε ταράξω. Ναι, σωστά. Φεύγω τώρα. Au revoir, Φλωράνς. Καλό δρόμο, αρχόντισσα της Ρητίδας. Ευχαριστώ, βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Για πες μου εσύ, λοιπόν, χωρίς πολλά-πολλά, με συντομία. Ήξερες πως έχει βγει πρόσταγμα που απαγορεύει τα όσα έκανες? Το ξέρα. Πώς θα μπορούσα να μην το ξέρα? Ήταν γνωστό σε όλους. Και τόλμησες λοιπόν να παραβείς αυτούς εδώ τους νόμους? Ναι. Γιατί δεν μου δώσε ο Δίας σε μένα τέτοιες προσταγές? Ούτε και η δίκη που συγκατοικεί μαζί με τους θεούς του κάτω κόσμου. Οκ. Ακούω παρατηρήσεις. Άντε, παιδιά, πείτε πώς σας φάνηκε. Εντάξει, καλό. Καλό. Δημήτρη, Διάνα, καλό. Τι να πω. Καμιά αντίρρηση, κανείς? Καλέ, η κυρία Κουντουράτου, παιδιά, έχει αντιρρήσεις. Να καλέσουμε τον τύπο. Ορίστε. Πείτε μας, Δεσποινής. Να, δεν ξέρω και... Συγγνώμη κιόλας, βρε Δάφνη μου. Ξέρεις πόσο συμπαθώ, αλλά... μου φάνηκε ψεύτικο να το πω... παλιό να το πω... Συνεχίστε. Αυτό, δεν το λέγανε αλήθεια. Και αν δεν πιστεύεις αυτό που λες... και σε βλέπουν οι άλλοι, την κάνουν λαμόγια. Θεατρικότατος όρος, ομολογώ. Τα ξέρω εγώ αυτά από την τηλεόραση, γιατί αν δεν είσαι αληθινός, κύριε Μαρκορά μου, δεν σε σώζει τίποτα. Ο θεατής το καταλαβαίνει, του λες ψέματα και μετά παίρνεις βάρνα τα κανάλια και κάνεις το medium χάρισμα κληρονομικό για να βγει το μεροκάματο. Μπράβο σας, Δεσποινής. Έχει δίκιο. Αν και το εξέφρασε κάπως τηλεοπτικά, έχει δίκιο. Παιδιά, ήσασταν υπερβολικοί, ούτε για μια στιγμή πιστεύατε αυτά που λέγατε. Και πάλι μπράβο σας, Δεσποινής. Ευχαριστώ, θα μου δώσετε τώρα ένα κομμάτι.
Όχι. Όχι, άδει μου τσουνή. Έτσι έπρεπε να του πεις. Τι να του πω, κυρία Ντένιμ. Μόλις ακούω αυτά τα όχι, φεύγω τρέχοντας. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει με μένα. Ούτε αυτός ξέρει τι θέλει να κάνει μαζί σου. Αλλά έννοια σου και θα το μάθω. Μόνο να ξέρω τι έχει στο μυαλό του, θα ήμουν ευτυχισμένη. Ποτέ δεν σε κάνει ευτυχισμένη αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι άντρες. Άλλωστε το μυαλό τους δεν είναι και το πιο σημαντικό τους όργανο. Δεν ξέρω τι να κάνω για να με συμπαθήσει. Ίσως αν σε γνώριζε καλύτερα να σε συμπαθούσε. Ίσως αν πλησιάζατε πιο κοντά. Τι πιο κοντά, κυρία Ντένι μου. Αυτός με το που τον πλησιάζω κάνει σαν τη ρούλα όταν βλέπει την Ανίτα Πάνια. Let me think. Είσαι πάλι εσύ, μωρή, γεια σας, κυρία Ντένι μου. Τι έγινε, καλέ? Τι έγινε, καλέ? Ο γορίλας σου ήρθε πάλι στο σπίτι. Άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει για σένα, άμα χρωστάς και να βάζω. Τι έπαθε αυτός και άρχισε να ψηλιάζεται? Ξέρω εγώ, θα χτύψε, φαίνεται, σε κανένα έπλο και θα άρχισε να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Α, τώρα που είπες εγκέφαλος, 24 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε. Ποιος? Ο Κωνσταντίνος. Εσύ δεν με ρώτησες? Α, ναι, το έχω ξεχάσει. Τι ζώδιο είναι? Θες λίγο? Όχι, μωρέ, σε ευχαριστώ. Ζυγός είσαι? Όχι, καλέ, μη χειρότερα, Ταύρος. Και γιατί διαβάζεις για το ζύγο? Να, έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου το Ζάχο Χατζηφωτίου. Και πρέπει να ξέρω ορισμένα πράγματα γι' αυτόν. Όχι, έχετε, μωρέ, αδερφάκι μου, και εσείς διάβασμα. Μα τι νόμιζες, έτσι απλά, μην κοιτάς που είμαι Ταύρος και ανταπεξέρχομαι. Η Ταύρη καταπληκτική, λοιπόν, άκου να δεις. Γνώρισα ένα Μαρκόνι Χιώτη τώρα το καλοκαίρι που πήγα διακοπές. Πού πήγες διακοπές? Στις Σπέτσες. Λοιπόν, αυτός ήταν ένας τύπος καταπληκτικός, δεν μπορείς να φανταστείς. Ναυτικός. Λοιπόν, ήμουνα με μία παρέα εντελώς κουλή, χαζή, δεν μπορείς να φανταστείς. Χάλια, χάλια. Λοιπόν, τον βλέπω, αυτός κατάλευκα, ντυμένος, στέκεται μπροστά μου. Ένα μείγμα μεταξύ Warren Beatty, Alain Delon και Paul Newman. Καταλαβαίνεις αυτό το μάτι το φοβερό, λοιπόν. Ένα μυστακολόγο, τα φτιάξαμε, δεν μπορείς να φανταστείς την ιδιαίκη ατμόσφαιρα. Χλάρι να πετάνε. Άσε δε που είχε νέα μποφόρ. Νέα μποφόρ μες στο Αιγαίο, τρελάθηκα. Τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ φοβερός, θερμός. Το κάναμε μέσα στο πλοίο μέχρι και 35 φορές. Πέρασε καταπληκτικά, τι να σου πω, γιατί όπως σου είπα, η Ταύρη είναι τέλη. Αλλά και η ζυγή πώς είναι? Και μετά. Χέστηδες. Αφού το βλέπεις, βρε Μίνα μου, φουντοκολιασμένο είναι για αυτό το ταξίδι. Κάντο το χατήρι. Ένα βόβρε, Φλόρα, μου έχω και δουλειές. Πνίγομαι. Πού να τρέχουμε τώρα επειδή ο Κωνσταντίνος είναι κάπως? Μα γι' αυτό το κάπως σου λέω, Μίνα μου, να το προλάβουμε. Μην γίνει κάπως αλλιώς και τρέχουμε. Τι εννοείς? Τίποτα δεν εννοώ. Να λέω ότι αυτό το ταξίδι θα βοηθήσει να ανανεώσει και τις σχέσεις σας. Καλά, θα δούμε. Ναι, να δούμε, Μίνα μου, να δούμε. Γιατί αν δεν φύγουμε, άλλα θα δούμε και δεν θα το πιστεύουμε. Άκου και το μικρούτσικο, κάτι ξέρει. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι είναι πολύ νωρίς για να της δώσω κομμάτι. Έχει πολλά χιλιόμετρα να τρέξει ακόμα. Πόσο να τρέξει ακόμα? Σαν τρελό φορτηγό τρέχει το καημένο. Μπουμπού, σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι. Γιατί δεν είναι καλή ηθοποιός? Τι καλή ηθοποιός θα με τρελάνεις τώρα, ρε Μπουμπού? Εδώ ακόμη και η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη είναι καλύτερη ηθοποιός από αυτήν. Μα η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη δεν παίζει. Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή δεν παρουσιάζει καμιά βελτίωση? Όχι, δεν μπορώ να πω. Για να είμαι ειλικρινής. Έχει κάνει κάποια βήματα. Έχει δείξει ότι καταλαβαίνει μερικές φορές ότι έχει κάποιο αίσθηκτο. Της είπα και κανένα δυο μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Χρυσά μου. Αλλά η συμπεριφορά της εδώ μέσα είναι απαράδεκτη. Καλά, αγόρι μου, μην ταράζεσαι. Κυρία Μαρκορά. Έλα, Χρυσό μου, για σένα μιλάμε. Μπουμπού! Παιδί μου. Πηγαίνετε, Δεσποινής. Με συγχωρείτε. Εγώ πάντως τη βρίσκω εύγενε στάθη. Μπουμπού, μη θες τίποτα άλλο? Ναι, Χρυσό μου, γι' αυτό που ήρθα. Έλεγε. Θέλω να με συνοδέψεις αύριο το βράδυ στη Λυρική που έχω δύο προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Α, δεν ξέρω, έχω... Ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο 9 παρατέταρτο στην Ακαδημία. Μην περάσεις να με πάρεις, θα είμαι εκεί. Μπουμπού! Α, και πού είσαι? Μην έρθεις έτσι, σαλέτσος. Ρίξε κάτι της προκοπής απάνω σου. Μην μας ξαναπιάσει το στόμα της η οικική σαγδίτσα. Τους καφέδες μαζεύτε. Ποιος πήρε τα συγκεκριτήρια? Έλα, μπράβο. Έλα. Φτάνει, εντάξει, μωρό μου, φτάνει. Μα δεν τελείωσα ακόμα. Φτάνει, σου είπα, μωρή. Νευράκια, νευράκια! Να σου πω, βρε μάνα μου. Σήμερα που είμαστε τα ζώδια, στους λέοντες με τις σκορπίνες. Και να σου πω, βρε μάνα μου, οι άντρες ζυγοί, πώς το πάνε με τις ταυρίνες? Περί του ερωτικού μιλάω, Α, καλά, Ο πιο ατέριαστος συνδυασμός του ζωδιακού. Τι λες, καλέ! Μα δεν το λέω εγώ, Χρυσή μου, τα άστρα το λένε. Μαρίνα Πέντε! Ακούσε εκεί, αλλά δεν ξέρω εγώ τι φώκια είσαι εκεί. Μη δεις ταιριαστό ζευγάρι, να έχεις το δηλητηριό σου, οχιά! Αϊ, χάσουμε ορυγίδα, θα με πεις εμένα, οχιά! 3, 3, 2, 1, πάμε! Καλημέρα σας! Με την αγαπημένη μας Μάρα θα αρχίσουμε σήμερα τη μέρα μας. Μάρα μου! Μαρίνα μου! Το μαύρο κουστούμι του Βάρδα να βάλεις, που πήραμε λόγω κατεδαφίσεως.
Άσε με ρε Φλόρα τώρα που θα βάλω κοστούμι. Στην όπερα θα πας, παιδάκι μου. Δεν έχει σημασία που θα πας με την εξόλυς. Εσύ πρέπει να ντυθείς καλά. Θα ντυθώ όπως θέλω, όπως μου ήρθε. Δεν παραβάζεις ό,τι θέλεις, βρε παλιόγυπτα. Εσένα θα πιάσει το στόμα της οικικής εγδίτσα.